Εξίσωση για δυνατούς λύτες αποτελεί και φέτος η ανέβρεση φοιτητικής στέγης, καθώς η αύξηση των ενοικίων, ο μειωμένος αριθμός διαθέσιμων φοιτητικών κατοικιών και η μεγάλη ζήτηση ακινήτων προβληματίζουν σημαντικά τους ενδιαφερόμενους. Ο Γολγοθάς της αναζήτησης στέγης και ενός βιώσιμου ενοικίου έχει ξεκινήσει για τους περισσότερους αμέσως μετά την ανακοίνωση των βάσεων, με το Airbnb ωστόσο να δημιουργεί επιπλέον προβλήματα, αφού σε αρκετές περιπτώσεις λειτουργεί υπό όρους ασυδοσίας. Από τα διαμερίσματα που προοριζόταν για φοιτητική στέγη, περίπου τα μισά, 40-50% των διαμερισμάτων αυτών έχουν αποσυρθεί και έχουν γίνει Airbnb. Είναι λιγότερη προσφορά από τη ζήτηση. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν ένα τέτοιο θέμα, το οποίο είναι πολύ κοινωνικό θέμα και εκεί πρέπει κάπου το κράτος να το δει. Δεν μπορούν οι φοιτητές να έρχονται εδώ πέρα και να μην βρίσκονται ένα δωμάτιο, γιατί εντάξει, ο τουρισμός είναι τουρισμός, κρατάει 2-3 μήνες το καλοκαίρι. Οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν ή θέλουν να δώσουν τα δωμάτια τους στον τουρισμό, που τους το επιτρέπει το κράτος. Και αυτό το πράγμα δημιουργεί ένα θέμα στον καιρό που θα κάνει αναζήτηση ο γονιός του φοιτητή ή ο ίδιος του φοιτητή. Λύση απελπισίας χαρακτηρίζεται από μερίδα των επαγγελματιών του μεσητικού κλάδου η βραχυχρόνια μίσθωση φοιτητικών σπιτιών, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν να αξιοποιηθούν ως Airbnb προς όφελος των επισκεπτών, αφήνοντας ουσιαστικά δίχως κεραμίδι τους φοιτητές εν μέσω εξεταστικής. Η συγκατοίκηση φαίνεται ότι θα γίνει της μόδας και πάλι, αφού τα στοιχεία για τη φετινή αναζήτηση φοιτητικής στέγης αποτυπώνουν τη δύσκολη πραγματικότητα. Αυτό είναι μια λύση απελπισίας για το φοιτητή, εγώ θα έλεγα. Διότι υπάρχουν όντως ιδιοκτήτες που έχουν τα διαμερίσματά τους σε βραχυχρόνια μίσθωση και τα διαθέτουν για φοιτητές από 1η Οκτωβρίου μέχρι το Μάιο. Στο μεσοδιάστημα, μέχρι τη λήξη του συμβολέου τους, βεβαίως ψάχνουν μήπως βρουν κάτι άλλο να νοικιάσουν. Φέτος βλέπουμε ότι αναβιώνει το φαινόμενο της συγκατοίκησης. Ζητούν δηλαδή 2 ή 3 φοιτητές μαζί να βρουν ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα προκειμένου να μοιραστούν και το μίσθωμα και τα έξοδα. Όνειρο θερινής νυχτός φαντάζει η εξασφάλιση φοιτητικής εστίας, αφού η ζήτηση σε σχέση με την προσφορά ξεπερνά κάθε προσδοκία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι δικαιούχοι στέγασης για Ρέθυμνο και Ηράκλειο φτάνουν τους 440, τη στιγμή που ο αριθμός των ετούντων ξεπερνά τους 800. Σολομόντια Λύση αποτελεί δημιουργία 3.000 εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με το πράσινο φως για τη χρηματοδότηση να έχει δοθεί και το χρονοδιάγραμμα να φτάνει μέχρι το 2026. Οπότε και θα μπορούν να φιλοξενηθούν περίπου 5.000 φοιτητές σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, δίνοντας έτσι ανάσα στην αγορά αλλά και την πονεμένη τσέπη των ελληνικών οικογενειών. Σαν Πανεπιστήμιο Κρήτης, το έχουμε αντιληφθεί τη σημασία της στέγης αρκετά νωρίς και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να βρισκόμαστε στην τελική φάση της έναρξης ενός μεγάλου έργου, το οποίο αφορά την κατασκευή 3.000 περίπου κατοικιών σε Ρέθυμνο και σε Ηράκλειο. Αυτό θα σημαίνει περίπου 5.000 και φοιτητές οι οποίοι θα μπορούν να μείνουν στις εστίες. Αλλά όμως αυτό είναι κάτι που θα το δούμε να ολοκληρώνεται καλώς εχόντων των πραγμάτων το 2026. Έργο προϋπολογισμού 250 εκατομμύρια.